Νέα Ουκρανική επίθεση με θαλάσσια ντρόν, σε αυτή τη φορά κατά ρωσικού τάνκερ που μετέφερε όπλα στην Συρία, όπω λένε οι Ουκρανοί, πραγματοποιήθηκε κοντά στη γέφυρα του Κέρτς που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο τη Κρυμαία. Ουκρανικά μέσα μαζική ενημέρωση ανέφεραν μέσω Telegram πω ακούστηκαν τρει εκρήξει κοντά στη γέφυρα. Ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα ενώ τα φώτα στη γέφυρα έσβησαν και έκλεισε για την κίνηση των αυτοκινήτων. Ενδιαφέρον έχει η πληροφορία πω το τάνκερ μετέφερε όπλα για το στρατό τη Συρία, καθώ αυτό αυτομάτω δίνει επιπλέον κίνητρο για να πληγεί επειδή οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί δεν θέλουν η κυβέρνηση Άσαντ να εξοπλίζεται και να ενισχύονται οι ένοπλε δυνάμεις της. Σε σχετικό ηχητικό που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, ναυτικοί επιβεβαιώνουν το πλήγμα και επίση αποκαλύπτουν πω δεν μετέφερε καύσιμα. Οι ρωσικέ αρχέ έδωσαν οδηγία σε όλα τα πλοία στο στενό του Κέρτ να υπαγρυπνούν για το ενδεχόμενο επιθέσεων με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρομένων αεροσκαφών ή τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρομένων σκαφών επιφανεία. Μέλος του πληρώματο ανέφερε πω το μηχανοστάσιο πλημμύρισε μετά το πλήγμα και το σκάφο ακινητοποιήθηκε, αλλά δεν ανέφερε τραυματισμού.